Επικοινωνία FM 94. Είστε πάντα συντονισμένοι στο δημοτικό ραδιοφωνό του Ηρακλείου Αττικής. Ακούτε δημοτικές διαπλοκές. Έχουμε μπει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Που σήμερα θα έχει 3 ώρες, σας θυμίζουμε. Άρα έχουμε και άλλα μετά. Γιατί τώρα θα πάμε στην συνέντευξη της ημέρας. Αφού σας πούμε ότι στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Μιακόπουλος και ο Γιώργος Μησιάκας και στην ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Πάπας. Θα καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Επικεφαλής μειοψηφίας, παράταξης μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Μεταμόρφωσης και συνάδελφος δημοσιογράφος κ. Βασίλης Καραβάκος εδώ για να μιλήσουμε και για την αυτοδιοίκηση γενικότερα και για την μεταμόρφωση, να δούμε τι γίνεται εκεί. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζω, μάλλον να σας πω ότι δημοσιογράφος θα είμαι πάντα. Ελπίζω το μειοψηφία που είπατε να είναι προσωρινό. Εντάξει, αυτό το, έτσι, το κρίνει ο λαός. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εμείς το αναφέρουμε απλά. Έτσι, πάλι μου ανταλλάξουμε. Ναι, προφανώς. Θα μιλήσουμε μετά και για τις εκλογές. Να μιλήσουμε όμως λίγο για τις αυτοδιοίκησεις γενικότερα, καθώς και την προηγούμενη φορά που είχατε έρθει, αλλά και τώρα είμαστε στην ίδια φάση, μάλλον. Άντε, να έχουμε κάνει κανένα βήμα παραπάνω. Στην φάση δηλαδή της συζήτησης αλλαγής του Καλλικράτη και εκλογικού νόμου. Τώρα έχουμε χρονοδιάγραμμα για τον Ιούνιο. Προχθές το μας το είπε ο κύριος Υπουργός. Το βλέπετε να είναι πρώτα απ' όλα τον Ιούνιο. Να μου δώσετε να πω μια φράση για ένα θέμα που είναι άσχετο αλλά σχετικό. Ναι. Ένα σημαντικό θέμα. Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στους ανθρώπους οι οποίοι σήμερα δικάζονται μετά τις συλλήψεις έξω από το συμβουλιογραφείο εκτές. Τρεις νέοι άνθρωποι δικάζονται γιατί διαμαρτύρονται για το πέρασμα της περιουσίας του κόσμου στα κοράκια. Αυτοί δεν ήταν πιστολέρο σε γήπεδα να κόβουν βόλτες και να τους αναζητούν τάχα μου. Ήταν απλοί. Συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο. Συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο να προσπαθούν να αμυνθούν στις γκλοπιές που πέφτανε από τις δημιουργίες. Θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου και ο λόγος που δεν είμαι στα δικαστήρια σήμερα είναι η συνέντευξη δική μας. Μάλιστα. Καλλικράτης. Η παράταξη σας ούτως ή άλλως, η Συμμαχία Πολιτών για την Μεταμόρφωση, εξ αρχής έχει ταχθεί υπέρ του αγώνα έτσι, κατά τον πληστηριασμό. Εμείς συμμετείχαμε. Το σύνθημα Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη δεν είναι κανένα σπίτι υπό προϋποθέσεις, ούτε κανένα σπίτι πρώτης κλπ. Κατοικίας. Δεν έγινε απατεώνας ο ελληνικός λαός. 7% ήταν τα κόκκινα δάνεια το 8%. 47 είναι σήμερα. Δεν ξεφύτρωσαν απατεώνες στη χώρα. Καταστράφηκε η παραγωγική βάση, οι δουλειές μας. Γι' αυτό και οι άνθρωποι δεν μπορούν να αποπληρώσουν. Τα δάνεια των πολιτών στις τράπεζες έχουν αποπληρωθεί πολλάκις από τις ανακεφαλαιοποιήσεις. Τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός και τα ξαναζητάνε πάλι πίσω ακόμα, για να κάνουν παιχνίδι με τη γη και με τα σπίτια μας. Καλλικράτης λοιπόν. Καλλικράτης, για πάμε να δούμε. Πρώτα απ' όλα έχουμε καμία πληροφορία που δεν έχουμε εμείς. Είναι σαφέ. Εντάξει, νομίζω ότι. Γιατί όλοι σε αυτή τη φάση είμαστε αυτό το διάστημα, ψάχνουμε να βρούμε πληροφορίες για το τι θα γίνει τελικά. Ναι, νομίζω ότι. Μάλλον δεν είμαι ο πιο κοντινός ώστε να έχω τις πληροφορίες. Έχω ακούσει εγώ διάφορα πράγματα, ίσως εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα. Ναι. Εμείς έχουμε μια θέση που λέει ο Καλλικράτης πρέπει να αλλάξει και στο θεσμικό πλαίσιο, όχι για τη λειτουργία των Δήμων. Πρέπει να γίνει πιο ανοιχτή, πιο δημοκρατική η λειτουργία. Και πρέπει να αλλάξει και στο κομμάτι το εκλογικό. Έχουμε ταχθεί υπέρ της απλής αναλογικής. Η απλή αναλογική θα δώσει καλύτερη αποτύπωση της λαϊκής βούλησης. Αυτό είναι το πλεονέκτημά της. Και αυτό θα έχει και αποτέλεσμα και στη διοίκηση. Δεν θα μπορεί κάποιος με 25% να έχει το 60% των ενδρών και να κάνει ό,τι θέλει. Να σηκώνονται τα χέρια πάνω κάτω και να ψηφίζουν πράγματα. Ζείτε και μια περίεργη κατάσταση τώρα στην μεταμόρφωση, αλήθεια είναι. Δηλαδή ο δήμαρχος είναι λίγο. Δεν αφορά λίγο μόνο. Αυστηρός, θα το βάλω σε εισαγωγικά, με την παράταξή του. Να σας πω, δεν αφορά μόνο τη μεταμόρφωση. Ναι, αλλά αφορά. Είναι και αυτό που βιώνεται όμως τώρα λίγο. Ναι, εντάξει, εκεί απλά γίνονται κάποια πράγματα, γίνονται προκλητικά, εντελώς προκλητικά. Αλλά και αλλού συμβαίνει αυτό το πράγμα. Να μπούμε σε μια διαδικασία διαλόγου. Τι πρέπει να προσέξουμε όμως. Προσέξτε, εμείς είχαμε πάντα τη θέση ότι όταν ασκείς διοίκηση και έχεις εκλεγεί με ένα 25%, τεχνικά ναι, μπορείς να πάρεις ό,τι αποφάσεις θέλεις, αλλά πολιτικά και ουσιαστικά, εάν σέβεσαι την κοινωνία, θα πρέπει να συνυπολογίσεις και τις απόψεις των υπολείπων. Των υπολείπων. Και στη διοίκηση που ασκείς και στην πλειοψηφία που έχεις. Εάν θέλουμε να πάει αυτή η κοινωνία μακριά, και αυτός ο Δήμος, του καθενός ο Δήμος να προοδεύσει. Θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες δικλείδες που θα έχουν να κάνουν με τη λειτουργία. Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι το εξής. Όταν μια κυβέρνηση δεν μπορεί να σχηματιστεί, επειδή δεν τα βρίσκουν τα πολιτικά κόμματα, ξαναπάμε σε εκλογές. Εδώ, μέχρι στιγμής, δεν ξέρουμε πώς θα γίνει αυτό, θα πρέπει να υπομένει 4 ή 5 χρόνια ανάλογα μια διαδικασία η οποία θα είναι αντιπαραγωγική. Εάν μεταφερθούν οι αρμοδιότητες στην εκτελεστική επιτροπή, όπως φημολογείται, δηλαδή ο δήμαρχος με τους αντιδήμαρχους που θα ορίζει αυτός,
τότε υπάρχει το οξύμορο, να έχουμε απλή αναλογική και το σύστημα να γίνει πιο δημαρχοκεντρικό από την αρχή. Και το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι ουσιαστικά μαριονέτα. Έτσι, ναι, να αποφασίζει για κοσμητικό στοιχείο. Για το Παλαιστινιακό, για το Κυπριακό και για. Ναι. Έτσι, καταλαβαίνετε τι. Δηλαδή, αφαιρούνται εξουσίες από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να βρεθούν δικλείδες. Πάντως. Πρέπει όμως κάτι να βρεθεί για να μπορεί να διοικεί το Δήμο χωρίς να έχουμε 4 χρόνια, ας πούμε, ένα Δήμο που δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Σαφώς. Περιμένουμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι δικλείδες, ποιες είναι οι προτάσεις, να τοποθετηθούμε και εμείς. Σωστές οι αρχές όμως, η απλή αναλογική είναι καλή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που δεν έχουμε απλή αναλογική, υπάρχουν Δήμοι που από το δεύτερο έτος τους βρίσκονται σε κατάσταση χάος. Το Χαλάνδρες, ας πούμε, σε κατάσταση που μπορεί, όχι μόνο, δεν μπορεί να πάρουν. Ναι, για παράδειγμα το είπα τώρα. Δεν μπορούν να πάρουν απόφαση για τίποτα. Έτσι, πλην αυτών που ήδη η αντιπολίτευση αποφασίζει ότι θα αποδεχτεί να ψηφίσει. Το μεγάλο ζήτημα που μπαίνει είναι αν μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος όλοι αυτοί να συνεννοηθούν στην αρχή και να κάνουν μια διοίκηση που θα κρατήσει στη διάρκεια. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία αυτή τη στιγμή στο αυτοδιοικητικό προσωπικό? Μέχρι στιγμής, κοιτάξτε να σας πω. Αν να σας πω για παράδειγμα σε μεταμόρφωση, εμείς προσπαθούμε να δημιουργούμε ίδια νοοτροπία. Mm-hmm. Έχουμε συνεργαστεί σε πολλά ζητήματα και για τα οποία θέλω να είμαι ειλικρινής ότι εργαζόμαστε εμείς συστηματικά σε αυτή την κατεύθυνση, στο να φτιάχνουμε κείμενα, στο να κάνουμε παρεμβάσεις και σε όλο αυτό προσπαθούμε να προσελκύσουμε και τους συναδέλφους ώστε να είναι κτήμα ευρύτερων δυνάμεων και να μην είναι δική μας μόνο υπόθεση. Δηλαδή, εμείς το κάνουμε πράξη αυτό. Ναι. Και αυτό γίνεται πράξη πάνω σε πολιτική βάση και όχι σε βάση προσωπικών σχέσεων. Mm-hmm. Έτσι. Εμείς μιλάμε δηλαδή πολιτικά σε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν κάνουμε παρεμβάσεις ο Τάδε είναι καλό παιδί και ο Δίνα είναι φίλος μου. Ναι, ναι. Το καλό παιδί τον κάνεις γαμπρό, άμα έχεις καμιά ελεύθερη νύφη, αδελφή κλπ. Το φίλο πίνεις κρασί, πίνεις καφέ. Δεν πας να διοικήσεις και να χρησιμοποιήσει 20 εκατομμύρια το χρόνο της πόλης σου. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν πας σε πολιτική βάση. Γι' αυτό έχουμε πορευτεί και για μας είναι και σαφές, γιατί θα έμπαινε στο τραπέζι αυτό, ποιες συνεργασίες μπορούν να γίνουν στο Δήμο, στην πόλη τη δική μας. Έτσι. Mm-hmm. Έχουμε δώσει εξετάσεις. Τώρα δεν είμαστε στο 14 που όλοι διακηρύττουμε τι θα κάνουμε. Ξέρετε, και μάλιστα εμείς τότε ήμασταν και πιο ήπιοι. Εμείς μιλήσαμε μεταμόρφωση γυρίζει σελίδα, δηλαδή χωρίς βαριές κουβέντες. Άλλοι είπαν για ανατροπές, είπαν για ρήξεις, για ριζοσπαστισμούς κλπ. Οι διακηρύξεις τότε ήταν διακηρύξεις. Σήμερα όμως έχουμε πίσω μας 3,5-4 χρόνια δράσης και ιστορίας. Ναι, που δείχνει και τι κατεύθυνση είναι ο καθένας. Άρα λοιπόν έχουν ζωγραφιστεί και οι ενδεχόμενες συνεργασίες, αν προκύψουν βέβαια και αν δεν κολλήσουν οι συνεργασίες σε ζητήματα που έχουν να κάνουν προσωπικές φιλοδοξίες. Τα μηνύματα που παίρνουμε από πολλούς Δήμους είναι ότι υπάρχουν ενδυνάμει υποψήφοι που περιμένουν τις αλλαγές στον Καλλικράτη και προφανώς και την αλλαγή του εκλογικού νόμου, την απλή αναλογική, προκειμένου να προχωρήσουν ένα βήμα παραπάνω και να ανακοινώσουν υποψηφιότητα. Εσύ εκτιμάτε ότι στο Δήμο της Μεταμόρφωσης η αλλαγή του εκλογικού συστήματος και η απλή αναλογική θα φέρει περισσότερες υποψηφιότητες? Κοιτάξτε να δείτε, αν γίνει έτσι όπως περιγράφεται, αυτό που γνωρίζουμε εμείς με ακέραιη μονάδα κερδής, δηλαδή σε εμάς είναι 3,7 το μέτρο ας πούμε, εάν πάμε το 100 διά 27, 3,7 περίπου. Εάν δίνει έδρα στα 3,7, προφανώς σε κάποιους ανθρώπους θα ανοίξει η όρεξη. Όμως θέλω να σας πω ειλικρινά ότι για μας αυτό είναι ξένο. Είπα πρόσφατα σε συγκεντρώσεις που κάνουμε ότι για μας οι εκλογές είναι μόνο δύο στιγμές, στην αρχή και στο τέλος της περίοδου, πενταετίας ή τετραετίας. Το ενδιάμεσο έχει πολύ ζουμί και είναι η ζωή μας η κανονική εκεί μέσα. Εγώ θα περίμενα από αυτούς που προσδοκούν, περιμένουν να δουν τον εκλογικό νόμο και να δουν αν θα είναι υποψήφοι, να συμμετέχουν στην κοινωνία, να κάνουν πράγματα, να μας δείχνουν τι θέλουν να είναι και ας αποφασίσουν στη συνέχεια. Αλλά να περιμένουν τον εκλογικό νόμο, τακτικισμούς δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν μας αρέσουν. Θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Εμείς τους αξιολογούμε όλους με βάση τη δράση τους. Και αυτό περιμένουν. Η κοινωνία αυτό έχει ανάγκη. Δεν έχει ανάγκη τους υπολογισμούς τους δικούς μου, αν εκλέγομαι ή δεν εκλέγομαι, για να δω αν θα συμμετέχω ή δεν θα συμμετέχω. Ή αν θα συμμαχήσω ή δεν θα συμμαχήσω. Έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορεί δηλαδή να έρθουμε εμείς τώρα. Αυτά σας λέω τώρα εδώ, αν έρθω σε 6 μήνες και κάνω μια συμμαχία με τον Τάδε, ας πούμε, που είμαστε απέναντι, θα είμαι παντελώς ανακόλουθος. Mm-hmm. Και όταν το κριτήριο δεν είναι το πολιτικό, τότε είναι κάποιο άλλο. Προφανώς. Έτσι. Mm-hmm. Αυτά δηλαδή η κοινωνία πρέπει να τα γνωρίσει και το να τα. Το θέμα είναι ότι αυτά είναι που θα πρέπει να αποφύγει η απλή αναλογική. Δηλαδή τις συμμαχίες που έχουν να κάνουν μόνο με δοσοληψία. Αν καταφέρουμε να βρούμε έναν τρόπο, και εγώ δεν λέω για ιδεολογικές συγγένειες, γιατί πιθανότατα να μην υπάρχουν ιδεολογικές συγγένειες. Mm-hmm. Αλλά αν υπάρχει μια πλατφόρμα που θα πάμε να διοικήσουμε το Δήμο για να τον πάμε 2 βήματα μπροστά, προφανώς και θα πρέπει να είναι αποδεκτές. Το ζήτημα είναι να κοιτάμε και κάτω από το τραπέζι, μην γίνεται. Δηλαδή, να σας πω, εμείς έχουμε κάνει κάποια σημαντικά ζητήματα στην πόλη. Αυτά που αφορούν το δεύτερο λύκειο, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τα δημοτικά τέλη. Σε αυτά, στα περισσότερα από αυτά, έχουμε συμπέσει κάποιοι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν από μόνο του δημιουργεί μια πλατφόρμα συνεργασίας. Βέβαια, είναι μια πλατφόρμα. Δεν μπορούμε να
πάμε, ας πούμε, π.χ. να κάνουμε μια συνεργασία με την παράταξη, ας πούμε, του κυρίου Σαραούδα, που ήταν ενάντια στο να γίνει το δεύτερο λύκειο, mm-hmm. εκεί που ζητήσαμε εμείς και γίνεται. Δεν μπορούμε με την παράταξη του κυρίου Καρπέτα, ο οποίος παρανόμως και παρατύπωση πράττει 3 εκατομμύρια το χρόνο δημοτικά τέλη παραπάνω. Σας το έχω ξαναπεί αυτό, από το κανονικό, από αυτό που ορίζει ο νόμος, να συνεννοηθούμε και να πάμε μαζί. Έχουμε εκ διαμέτρου αντίθετες πολιτικές και πρακτικές. Ωραία. Να κάνουμε μια διακοπή, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάρετε και εσείς μια ανάσα και να επιστρέψουμε για να μπούμε πια στα θέματα της μεταμόρφωσης, να δούμε τι γίνεται με το Μολ, που έχουμε καινούριο παιχνιδάκι εκεί, mm-hmm. να δούμε τι γίνεται με τα σκουπίδια, τι γίνεται και με το Λύκειο, να δούμε τι γίνεται με τα θέματα γενικά της πόλης. Συνεχίζουμε λοιπόν την συζήτησή μας με τον κύριο Βασίλη Καραβάκο και πάμε τώρα στη μεταμόρφωση. Να δούμε τι γίνεται εκεί στο χωριό, στις Κουκουβάουνες. Έτσι τις λέτε. Τις λέτε ακόμα. Ήταν οι Κουκουβάουνες, ιστορική περιοχή. Έχει εξαλειφθεί πλέον, δεν το λέτε καθόλου. Έχει ενωθεί βέβαια. Πλέον τα σύνορα δεν τα βρίσκεις. Όλα τα σύνορα των Δήμων είναι τεχνητά, δεν υπάρχουν πραγματικά σύνορα. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, το καινούριο παιχνιδάκι εκεί είναι το Μολ. Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει αυτή η εξαγγελία για το μεγάλο εμπορικό κέντρο που πρόκειται να γίνει εκεί στην περιοχή, η οποία. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολυκατοικημένη, έτσι δεν είναι. Αν έχω καταλάβει, ναι, δηλαδή, ναι, δεν είναι πολυκατοικημένη. Ωστόσο, είναι κατοικημένη. Είναι κατοικημένη, ναι. Απλά δεν είναι, δεν είναι μέσα στον αστικό ιστό τον κύριο, ναι, της πόλης, έτσι. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες επαγγελματικές γύρω. Mm-hmm. Ωστόσο, ναι, υπάρχουν αντιδράσεις. Υπάρχουν και αρκετά μεγάλες αντιδράσεις, έτσι δεν είναι. Υπάρχουν λογικές αντιδράσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, η Δημοτική Αρχή πρώτα απ' όλα έχει πάρει θέση για το. Στο προηγούμενο συμβούλιο ήρθε ο κύριος Καρπέτας, αφού είχαμε ξεκινήσει εμείς διαδικασίες στην πόλη να το κάνουμε γνωστό κλπ. Πιεζόμενος από την συγκυρία, να μας πει πόσο καταπληκτική η εξέλιξη είναι αυτή και πόσο θα ευνοήσει την πόλη. Κάτι που, ας πούμε, στην Πεύκη, εξ όσων γνωρίζω, δεν υπόθηκε από τη Δημοτική Αρχή. Υπόθηκε, το περιμένουμε, θα δούμε κλπ. Παρότι είναι θετική, ναι, ναι, από όσο καταλαβαίνω. Είναι περίπου στα σύνορα. Στα σύνορα. Είναι ένα κτίριο όπου το οξύμορο είναι ότι έρχονται τα σύνορα των δύο Δήμων, ας πούμε, μια ευθεία, mm-hmm. και εκεί μπαίνει μέσα, εκεί που είναι το χώρος του κτιρίου, μπαίνει μέσα, δημιουργεί ένα πι και το κόβει το 2 τρίτα στην λικόβρηση και το 1 τρίτο στη μεταμόρφωση. Oh. Δηλαδή πράγματα. Είναι πάνω στα σύνορα, λοιπόν. Ναι, κυριολεκτικά. Είναι το σύνορο. Για το ένα μπαρ θα δίνει άδεια ο Δήμος μεταμόρφωση, για το άλλο μπαρ θα δίνει ο Δήμος λικόβρηση Πεύκη. Ωραίο. Έτσι, ωραίο. Μιλάμε για δύο πράγματα. Ενδιαφέρον. Κοιτάξτε τι γίνεται λοιπόν. Εμείς, επειδή δεν κουβαλάμε καμιά ιδεολειψία για το είδος, θα έλεγα ότι έχουμε πολύ ισχυρά επιχειρήματα. Τυχαίνει την ίδια εποχή τα ίδια επιχειρήματα χρησιμοποιεί και ο Ανδρέας Παχατουρίδης, ο δήμαρχος του Περιστερίου. Για το κεραμικό. Για το Golden Academy. Για την Ακαδημία Πλάτωνα. Ναι, 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 αυτό που πάνε να φτιάξουν εκεί. Τα ίδια. Δηλαδή, άμα βγάζατε το ένα όνομα και βάζατε το άλλο, το ίδιο. Αν αλλάζετε τις γειτονιές για τις οποίες μιλάει και βάζατε τη μεταμόρφωση, τα ίδια πράγματα λέμε. Mm-hmm. Και λέμε τα αυτονόητα, τα λογικά. Μας είπανε πόσο θα αναβαθμιστεί η πόλη. Και ρωτήσαμε πόσο. Με ποιους αριθμούς. Mm-hmm. Εμείς λέμε ότι αυτό θα βλάψει την πόλη καθολικά. Ναι. Γιατί λοιπόν. Σε ποιους. Δεν δημιουργεί κανένα νέο εισόδημα παρά γίνεται ανακατανομή του υπάρχοντος. Έτσι, οι υπηρεσίες mm-hmm. δεν παράγουν εισόδημα, το γνωρίζετε αυτό. Mm-hmm. Άρα η ανακατανομή αυτή θα βλάψει τους ανθρώπους που ζουν στην πόλη μας, 200 οικογένειες, 250 που έχουν καταστήματα mm-hmm. και άλλες τόσες οικογένειες που νοικιάζουν αυτούς τους χώρους. Γιατί οι περισσότεροι χώροι δεν είναι ιδιοκτήτη. Oh, yeah. Βλάπτεται λοιπόν η ιδιοκτησία, βλάπτεται και η. Και το εμπόριο και οι υπηρεσίες στην πόλη μας. Νούμερο ένα. Κάτι που το έχει ζήσει το Μαρούσι. Έτσι. Πολύ έντονα. Όταν είπαμε, πείτε μας, τα 5 χρόνια έλεγα στον κύριο Καρπέτα, με ποια στοιχεία δεν μας έλεγε. Φέτος παραδέχθηκε στο συμβούλιο προχτές ότι πράγματι οι υπηρεσίες και το εμπόριο στο Μαρούσι επλήγει από το Μολ. Πρώτη φορά. Ναι, δεν το λέγαμε, όχι, αυτό φτάσαμε 18. Φτάσαμε 18 για να το πούμε. Η μία μεγάλη ζημιά είναι αυτή. Η δεύτερη μεγάλη ζημιά είναι ότι η περιοχή θα υποφέρει. Εμείς είχαμε παλιότερα το ΕΚΕΠ, το εκθεσιακό κέντρο, mm-hmm. όπου στην ευρύτερη περιοχή της Μποφιλιάς, η λέγεται γειτονιά, οι άνθρωποι μέχρι και δερνόντουσαν από τα αυτοκίνητα που παρκάρανε δεξιά και αριστερά. Καταλαβαίνετε ότι η περιοχή θα σφιχτιά. Όλη η περιοχή του Λόγκου, αλλά και η ευρύτερη της μεταμόρφωσης. Δεν λειτουργεί πλέον το εκθεσιακό εκεί. Δεν λειτουργεί αυτό, όχι, έχει τελειώσει. Αλλά έχουμε δείγμα γραφής τι έχει γίνει. Έχουμε εμπειρίες εμείς mm-hmm. για αυτά που λέμε. Φανταστείτε ότι αυτό το Μολ, με βάση τις εξαγγελίες του ανθρώπου που θέλει να το φτιάξει, θα είναι 8.000 τετραγωνικά μεγαλύτερο από το Μολ του Ομαρουσίου. Μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο. Mm-hmm. 40 με 32.000. Το Μολ του Ομαρουσίου την πρώτη χρονιά είχε 13 εκατομμύρια επισκέπτες. Εμείς λέμε λοιπόν ότι εδώ δεν είναι τα πράγματα, έτσι θα είναι 10 εκατομμύρια επισκέπτες. Γιατί δεν είναι. Καταλαβαίνει το έμφραγμα που θα πάθει η πόλη. Ναι. Τρίτον,
Από αυτή... η μεγάλη διαφορά που δεν μετράει σε αυτό το τομέα είναι ότι στο Μόλ στο Μαρούσι υπάρχουν μέσα μεταφοράς, άρα ο κύριος Όγκος πάει με το τρένο. Mm-hmm. Εκεί δεν υπάρχει, θα πηγαίνουν με το αυτοκίνητο. Θα πηγαίνουν με το αυτοκίνητο επειδή είναι η εθνική οδός δίπλα. Όσοι πηγαίνουν θα πηγαίνουν με το αυτοκίνητο. Και η γραμμή 4 του μετρό θεωρητικώς τερματίζει απέναντι από, το, από εκεί στο κέντρο λιμάτων, όπως το κοιτάμε στη δεξιά πλευρά. Ναι. Θεωρητικώς όταν υλοποιηθεί. Ναι, ναι. Παρόλα αυτά και αυτά, γιατί εδώ στο Μόλ, στο Μαρούσι έχουμε, έχουμε προαστιακό, έχουμε ηλεκτρικό, βεβαίως, έχουμε Αττική Οδό, έχουμε ναι, ναι, όλα. Εκεί θα έχω, δεν τα έχουμε αυτά. Άρα θα έχουμε έμφραγμα στην πόλη μας. Τρίτον, από αυτό το κατάστημα εμείς θα πάρουμε 120.000 ευρώ δημοτικά τέλη. Λέει κάποιος θα έχετε όφελος. 120.000 το χρόνο περίπου εκεί. Το χρόνο. Mm-hmm. Όταν από την καφετέρια που νοικιάζουμε στο Δηλαδέρι πάνω, παίρνουμε 150.000 το χρόνο. Και με τα 120.000 θα έχουμε να φωτίσουμε δρόμους, να φτιάξουμε δρόμους, να μαζέψουμε σκουπίδια από εκεί που θα περνούν 10 εκατομμύρια άνθρωποι το χρόνο. Mm-hmm. Μιλάμε για. Όλα είναι αρνητικά. Όλα είναι σε βάρος της πόλης. Πιανού είναι υπέρ για ποιον, για τον αυτόν που κάνει την επένδυση, καλά κάνει ο άνθρωπος, και για όσους σκοτώνονται. Τους επαγγελματίες που θα δραστηριοποιηθούν μέσα από τον άνθρωπο. Μα οι επαγγελματίες θα δραστηριοποιηθούν μέσα, μας λέει κάποιος να πάρουν επαγγελματίες προνομιακά. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Σε ποιο τέτοιου είδους κατάστημα έχουν πάρει άλλοι εκτός από αλυσίδες. Ναι, το 80% yeah. 90% είναι έτσι. Και όσοι μπήκανε, φύγανε μετά τον πρώτο δεύτερο χρόνο. Mm-hmm. Θα γίνουν, λέει, θέσεις εργασίας. Έχετε δει πώς δουλεύουν αυτά τα καταστήματα των αλυσίδων? Ένας στο ταμείο, ένας μαζεύει τα ρούχα από τα δοκιμαστήρια και ο security μην κλέψει κανένας πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάμε. Και δεν εγγυάται και κανείς ότι ήταν από τη μεταμόρφωση αυτή. Έτσι. Εννοείται, μα έχουμε και σε αυτό εμπειρία. Μίλησα πριν για τις εμπειρίες. Mm-hmm. Ήρθε το πράκτικο στη μεταμόρφωση. Χάσαμε ένα τεράστιο χώρο στην πρώην Μπαρκό. Και έγινε πολυκατάστημα. Τι έδωσε τη μεταμόρφωση? Ξέρετε τι μπορούν να δώσουν αυτοί? Τις σχέσεις δημάρχου με την ιδιοκτησία και πάρε 20 δικούς μου γενικότερα ως ρουσφετάκι. Ναι. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Πιστεύω θα είμαστε επόμενη δημοτική αρχή και δεν θέλουμε τέτοιου είδους συναλλαγές. Ναι. Σας διακόπτω. Πρέπει να ακούσουμε κάποια μηνύματα. Να επιστρέψουμε όμως μετά. Θα μείνουμε για λίγο στο θέμα γιατί πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Uh-huh. Έτσι, γιατί είπαμε ποιες είναι πιθανότατα οι συνέπειες, αλλά να δούμε και ποια είναι η κατάσταση. Έχουμε αφήσει τη μέση εδώ μια συζήτηση με τον κύριο Βασίλη Καραβάκο για να δούμε τι γίνεται στην μεταμόρφωση. Στη μέση, για την ακρίβεια, έχουμε αφήσει το θέμα με το Μόλ. Γιατί ήδη υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, μας είπατε και εσείς το έχετε. Είναι μεγάλο θέμα, όχι μόνο για το θέμα μεταμόρφωσης. Και μικρόβληση πέφτει, αλλά και όλη την γύρω περιοχή. Ουσιαστικά για όλα τα βόρεια πράστια, έτσι. Προφανώς. Δηλαδή, αν ανοίξουν εκεί πέρα 50 καταστήματα εστιασίας, αφορά και το Ηράκλειο αυτό. Προφανώς. Υπάρχει ζήτημα. Με ποιο τρόπο αντιδράτε τώρα, τι γίνεται, κύριε Καραβάκο? Κάναμε μια συγκέντρωση ενημέρωσης, κάναμε τα πρώτα βήματα. Είχαν έρθει και από τη Λυκόβρηση, από την Πεύκη, ο Μανώλης ο Πάγκαλος, είναι επικεφαλής παράταξης. Κάναμε πρώτη συζήτηση και τώρα συντονίζουμε τα επόμενα βήματα για τις αντιδράσεις. Θέλω να σας πω για το Μολ ότι αν προσέξετε τα δημοσιεύματα που βγήκανε και εκπορευόταν προφανώς από τον επιχειρηματία, μιλάει για διαδικασία fast track. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Η Υπουργική Επιτροπή, η οποία υπογράφει και παρακάμπτει κανόνες, νόμους, πολεοδομίες κλπ. Προκειμένου να γίνει επένδυση. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να περάσει η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού, το οποίο. Άρα το, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Το οποίο έφερε ο Δήμος. Λοιπόν, θα συμβεί λοιπόν το εξής εδώ. Ενδεχόμενα, γιατί εμείς το παλεύουμε, είμαστε κατά. Ο επιχειρηματίας να δημιουργήσει αυτό που θέλει και η πόλη να παραμείνει, το κομμάτι εκείνο να παραμείνει εκτός σχεδίου και στην κατάσταση την οποία βιώνει σήμερα. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα της απόφασης αυτής που είχε πάρει η Δημοτική Αρχή Καρπέτα. Εμείς τους είπαμε, αφαιρέστε τα πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και πάμε βιώπα προς εξυγίανση. Να το ψηφίσουμε όλοι, mm-hmm. να μπει ο λόγος, έτσι λέγεται η περιοχή, στο σχέδιο, να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι εκεί να ζήσουν κανονικά. Να κάνουμε μια ολοκληρωμένη πράξη εφαρμογής. Mm-hmm. Ολοκληρωμένη τι σημαίνει? Ότι ο Δήμος αποφασίζει, κάνει την πράξη εφαρμογής, άρα διασφαλίζει τους κοινόχρηστους χώρους που χρειάζεται. Γιατί σήμερα ο κύριος Καρπέτας συνενεί όπου έχει μπει στο σχέδιο να γίνονται μεμονωμένες πράξεις. Έρχομαι εγώ δηλαδή και κάνω την πράξη εφαρμογή του σχεδίου στο οικόπεδό μου όπως μου αρέσει εμένα. Ναι, δίνω λοιπόν την εισφορά σε γη σε σημείο που στο Δήμο δεν κάνει. Mm-hmm. Όλο αυτό είναι αρνητικό. Εμείς παλεύουμε για να μην υλοποιηθεί αυτού του είδους η επένδυση. Και στο ερώτημα τι θα μπορούσε να γίνει εκεί, γιατί είστε αρνητικοί, εμείς είπαμε όχι. Κάντε αποθηκεύσεις, logistics. Mm-hmm. Είναι μια δραστηριότητα η οποία δεν είναι ασύμβατη με την πόλη μας, δεν είναι ανταγωνιστική, δεν μας δημιουργεί προβλήματα. Βρίσκεται πάνω στην Εθνική Οδό στα 150 μέτρα, άρα υπάρχει άνετη πρόσβαση, δεν θα επιβαρύνει την πόλη. Θα δημιουργήσει ενδεχόμενα κάποιες θέσεις εργασίας, βέβαια σωτηρία από αυτά δεν έχουμε δει, αλλά τέλος πάντων θα γίνει και δεν είναι σε αντίθεση με την πόλη δική μας. Το κτίριο σε ποιον ανήκει? Είναι η εταιρεία Πανίτα, νομίζω.
Έτσι λέγεται, είναι ο κύριος Κωνσταντίνου, ιδιοκτήτης. Τώρα αυτά είναι δημοσιογραφικά, δεν έχουν κάποιο σχέδιο, εννοείται έτσι. Προφανώς. Ωραία. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα, γιατί υπάρχουν ζητήματα πάντα. Έχετε, ας πούμε, σε εκκρεμότητα εκεί το θέμα των απορριμμάτων. Έχει προχωρήσει καθόλου? Όχι, δεν έχω θέμα των απορριμμάτων. Δεν υπάρχει πια. Το θέμα της αγοράς ενός οικοπαίδου από τη Δίκη Σκαρπέτα. Ποια αυτό είναι, μωρέ, τα απορριμμάτα. Αυτό, τώρα αυτό είναι αστείο τα απορριμμάτα. Πού θα πάμε τα απορριμμάτα? Να σας πω κάτι για, να καταλάβετε πόσο ο κύριος Σκαρπέτας. Ξεπεράσαμε την πλαγιά εκεί. Ναι. Τρελαίνεται με τα απορρίμματα. Το 2015 κάναμε εμείς μια ημερίδα ως Συμμαχία Πολιτών για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είχε έρθει ο τότε υπουργός Τσιρόνης, ο κύριος Καραμέρος, δημοτικές κινήσεις κλπ. Είχε έρθει και ο Σταύρος Αργυρόπουλος, είναι δημοτικός σύμβουλος στη Σπάρτη. Και ο επικεφαλής της Λακωνικής Βιοενεργειακής είναι το μεγάλο ΚΒΑΙ που έχει φτιαχτεί στη Σπάρτη, είναι εταιρεία λαϊκής βάσης κλπ. Γνωρίστηκαν λοιπόν, ο άνθρωπος είπε πράγματα πρωτοποριακά, έτσι. Ναι. Οι άνθρωποι είναι πολύ μπροστά. Γνωρίστηκαν με τον κύριο Καρπέτα και ανταλλάξαν τηλέφωνα για να πάει ο Δήμαρχος να δει. Το μόνο που έχει συμβεί έως σήμερα είναι ότι από τότε ο κύριος Αργυρόπουλος έχει πάρει καμιά πενταριά SMS με ευχές. Χριστός Ανέστη, καλό Πάσχα, ο Δήμαρχος σας εύχεται κλπ. Δεν αξιοποιήθηκε το τηλέφωνο για να κατέβει μια αντιπροσωπεία από το Δήμο μας να πάει να δει τι κάνει. Είναι σοβαρό αυτό, ή μήπως δεν είναι και σοβαρό και φαίνεται σοβαρό επικοινωνιακά? Δεν πήγαν. Εμείς έχουμε πάει δύο φορές και έχουμε δει. Δεν υπάρχουν απορρίμματα. Υπάρχει απόπειρα αγοράς ενός οικοπαίδου που έχει αντικειμενική 250 χιλιάρικα με αγοραία, με τιμή που να δώσουν 1,930. 7,5 φορές πάνω, 750 πάνω. Εδώ όμως τώρα έχουμε ζόρια, δυσκολίες. Ναι, εδώ στα ζόρια θέλουμε, γιατί υπάρχουν εξελίξεις. Η Περιφέρεια Αττικής επιχείρησε να πάρει το κτίριο Συγγελίδη με τιμή 50% πάνω από την αντικειμενική και κόπηκε από το ελεγκτικό συνέδριο και είπε το ελεγκτικό ότι σήμερα οι τιμές είναι κάτω από την αντικειμενική. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς είναι δυνατόν να κόβεται το 50 και να αποτολμήσουν να περάσουν το 750 πάνω. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν συμβόλαια, δεν έχουμε ακούσει τίποτα για το γεγονός. Έχει παγώσει δηλαδή. Κάποιους μήνες τώρα δεν ακούμε τίποτα για το γεγονός. Προσπαθούν να βρουν κανένα τρόπο πώς θα το περάσουν ή αν το μαζέψουν, με τι τρόπο θα το μαζέψουν και δεν θα τους κοστίσει. Γίνονται πράγματα τα οποία είναι συντριπτικά και παιχνίδι με τη γη στη μεταμόρφωση γίνεται. Πρόσφατα, δεν ξέρω αν είδατε μια ανακοίνωση, βγάλαμε μια καταγγελία και είμαστε στο Δημοτικό Σύμβουλο κάθετα αντίθετη για αγορά ενός οικοπαίδου, λέξη οικόπεδο εισαγωγικά. Μέσα στο κτήμα Δηλαβέρη, δηλαδή κτήμα Δηλαβέρη, τι είναι στη μεταμόρφωση? Είναι ένας τεράστιος χώρος από τον οποίο η εταιρεία Δηλαβέρη πριν 40-50 χρόνια πήρε χιλιάδες φορτηγά χώματος άργυλου για να κάνει τούβλα. Στη συνέχεια ρίξανε χιλιάδες φορτηγά μπάζα, δηλαδή πήρε χρήματα μια φορά από το χώμα που έπαιρνε, δεύτερη από τα μπάζα που έριχνε και τρίτη βγήκανε και πουλήσανε σε τιμές κοψοχρονιά, αυτό το γνωρίζω γιατί είμαι κάτοικος περιοχής, μένω 150 μέτρα από το Δηλαβέρη. Στη λίμνη που είχε σχηματιστεί μέσα, εγώ έπαιζα ως παιδί, είχαμε σχεδία και παίζαμε μέσα στα νερά εκεί σε βάθος 30-40 μέτρα έτσι, από το έδαφος ήταν αυτά κάτω. Πουλήσανε κοψοχρονιά οικόπεδα σε κάποιους οι οποίοι είχαν μια πληροφορία που κάπου διακινήθηκε ότι θα δεσμευτεί, θα το πάρει ο Δήμος και θα πάρουν γερές απαλωτριώσεις. Πράγματι δεσμεύτηκε. Πράγματι το πήρε ο Δήμος, δεν γίνανε όμως οι απαλωτριώσεις. Τώρα λοιπόν τι γίνεται? Πρόκειται για μια γη 40 στρεμμάτων περίπου. Εμφανίστηκε λοιπόν ένα οικόπεδο, 20 μέτρα μπάζα από κάτω. Ζήτησε ο άνθρωπος 600 ευρώ και καλά κάνει. Εγώ θα ζήταγα 2.500 ευρώ. Όσα πιάσεις. Εμείς είπαμε ότι κάθε τιμή πάνω από 50 ευρώ το τετραγωνικό, γιατί μπάζα αγοράσατε, δεν αγοράσατε γη. Μπάζα έχετε αγοράσει. Είναι σκάνδαλο. Βάλανε ένα ορκωτό εκτιμητή, ο οποίος είπε 300 ευρώ το τετραγωνικό. Και αγοράσανε τώρα τα μπάζα με 300 ευρώ το τετραγωνικό. Ανήκουν στα πράγματα. Ενδιαφέρον όμως. Με μια έκθεση η οποία έλεγε ότι δεν υπάρχει κτήματα αγορά στη μεταμόρφωση, δεν γίνονται αγοραπολίσεις οικοπαίδων. Δεν γίνονται. Τέτοια λέγε. Ναι, το έδαφος λέει είναι ικανοποιητικό, μπορεί να σηκώσει φέρα τους οργανισμούς. Τα μπάζα τώρα, γι' αυτό μιλάμε. Με τη γη γίνεται παιχνίδι. Και ξέρετε γιατί αυτό το πράγμα γίνεται με τη γη? Γιατί είναι το πιο υποτιμημένο πράγμα στην μνημονιακή Ελλάδα. Η γη, η περιουσία είναι το πιο υποτιμημένο πράγμα. Σήμερα πρακτικά δεν έχει τιμή, γιατί δεν βρίσκει κάποιος να αγοράσει ή να πουλήσει. Έτσι, δεν υπάρχει. Το επόμενο υποτιμημένο. Αντικειμενική αξία πλέον. Πραγματική εμπορική δεν υπάρχει. Αντικειμενικές δυστυχώς υπάρχουν και φορολογικές. Υπάρχουν, ναι, αλλά η αξία όμως που να πεις ότι αυτό το οικόπεδο εκεί αξίζει τόσο, γιατί μετά μπορώ να το κάνω κάτι, δεν υπάρχει. Έτσι. Αυτό. Είναι η γη το πρώτο υποτιμημένο, το δεύτερο είναι η εργασία. Αλλά η γη είναι το μεγαλύτερο. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι απαράδεκτη αυτή. Η οποία γίνεται, κινδυνεύει να τεινάξει το ταμείο του Δήμου στον αέρα αυτά τα καμώματα. Μάλιστα. Γιατί, προσέξτε, αυτό το κτήμα Δηλαβέρη είναι ένας χώρος που τον διεκδικούμε και θέλουμε να τον πάρουμε. Εμείς είπαμε τι τρόπο να τον πάρουμε. Κόβοντας τα δημοτικά τέλη από τα 7 στα 4 εκατομμύρια και μετασχηματίζοντας το μέρος, ένα μέρος από αυτό που περισσεύει, όχι ολοκλήρω, μειώνοντας δηλαδή, σε δυνητικό τέλος αγορά γης.
Όταν λοιπόν πας και δίνεις 300 ευρώ το τετραγωνικό, δημιουργείς προηγούμενο. Με αποτέλεσμα να θες για το κτήμα Δελαβέρη 12 εκατομμύρια. Αντί με την πρόταση τη δική μας να θέλεις 3 εκατομμύρια. Ναι. Αυτό λοιπόν που κάνει η Δημοτική Αρχή Καρπέτα είναι εγκληματικό σε βάρος του Ταμείου του Δήμου. Μάλιστα. Άρα το κλείνουμε. Όσον αφορά το οικόπεδο, πάγωσε. Δεν έχουμε καμία εξέλιξη. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής. Όσον αφορά τι θα κάνουμε τα σκουπίδια, γιατί αυτό κάτι πρέπει να γίνει. Δεν τους ενδιαφέρει τι θα κάνουν τα σκουπίδια. Εγώ λέω πρακτικά δηλαδή να σας πω. Υπάρχει ένα διαδημοτικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, μεταμόρφωση Ηράκλειο κλπ. Εξ όσων γνωρίζω, η Φιλαδέλφια το έχει ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ή το Ηράκλειο Ιωνία μου ξεφεύγει από τους δύο Δήμους, το έχει ψηφίσει. Εμείς ούτε καν το έχουμε συζητήσει μετά. Δεν έχει έρθει κανένα σχέδιο που να λέει έτσι θα γίνει, έτσι θα πάμε, αυτό θα κάνουμε. Οι μόνοι που έχουν παρουσιάσει πρόταση είμαστε εμείς. Που είπαμε τοπικό σχέδιο της μεταμόρφωσης, διαχείριση 5 ρεύματα στην πηγή, στο σπίτι και στο κατάστημα, με 7 αποθήκες εντός της πόλης όπου συλλέγουμε τα υλικά. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε τους 13.000 τόνους που ρίχνουμε στη χωματερή στους 6,5 και το κόστος που δίνουμε για την καθαριότητα από τα 300 στα 2 εκατομμύρια. Mm-hmm. Μόνο εμείς έχουμε πει. Η Δημοτική Αρχή δεν έχει διατυπώσει τίποτα. Κάποιοι ερευνητές που θα έρθουν, κάποιοι επιστήμονες του Πολυτεχνείου, κάποιοι αυτοί, τίποτα. Λόγια του αέρα. Τον πήρα μου είπε, αυτά τον κύριο Καρπέτα γνωστά είναι, τον πήρα μου είπε και μου είπε τ' άλλο και άκουσα εκείνο. Η Περιφερειακή Αρχή και η κυρία Δούρου έχουν ευθύνη που την έχουν πιέσει όσο θα έπρεπε και το Δήμο Μεταμόρφωσης και τους υπολείπους για τον περιφερειακό σχεδιασμό. Κοιτάξτε να σας πω τώρα, εγώ απολύτως σίγουρος δεν είμαι σε αυτό γιατί δεν μπορώ να κατανοήσω το μέγεθος των εργαλείων που έχουν στα χέρια τους. Τώρα πρόσφατα υπήρξε μια επιστολή Δούρου πάλι μετά την ψήφιση του Νοεμβρίου του νόμου mm-hmm. που λέει πώς διαχειριζόμαστε αυτά. Δεν είναι σε θετική κατεύθυνση ο νόμος κατά τη γνώμη μας, έτσι. Όταν επιβάλλει σε κάθε τι από πράσινο σημείο και μετά το πράσινο σημείο mm-hmm. τη σύμπραξη ΔΙΤ με ιδιωτικό τομέα, αυτό είναι αρνητικό. Εμείς είμαστε υπέρ της δημόσιας διαχείρισης με συγκεκριμένα επιχειρήματα, όχι γενικός και αορίστος. Ας πούμε, αποδείξανε στην Πελοπόννησο ότι το ΣΔΙΤ που πάει να γίνει, που αυτό που φτιάχνει η Τέρνα τώρα, θα κοστίσει στα 27 χρόνια 715 εκατομμύρια ευρώ και αν η διαχείριση γίνει με τη μέθοδο της Σπάρτης, θα κοστίσει στα 27 χρόνια 145 εκατομμύρια. Ακούστε το νούμερο, 715 η καύση, του ιδιώτη, 145 η δημόσια διαχείριση απορριμμάτων, 500 εκατομμύρια καμένα. Όχι 500, 550 είναι. Αυτά. Λοιπόν, είμαστε υπέρ της δημόσιας διαχείρισης. Έχουμε όμως μια επιστολή τώρα που λέει προχωρήστε και κάντε. Εγώ θεωρώ ότι αυτά στη μεταμόρφωση είναι αστεία. Η Δημοτική Αρχή αυτή απέρχεται και προσπαθεί ό,τι μπορεί να κάνει μέχρι να φύγει. Αποκλείεται να σταθεί σε ζητήματα που έχουν μια προοπτική. Το μόνο που θα σταθούν και θα το δείτε αυτό μπροστά είναι σε αγοραπολισίες. Αγοραπολισίες γης. Ορισμένες φορές μπορεί κάποια να χρειάζονται, ορισμένες δεν χρειάζονται. Το βασικό όμως, ξέρετε ποιο είναι? Οι τιμές, ένα, και δεύτερον, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Όταν βγαίνεις να αγοράσεις, πρέπει ένα σχέδιο. Λες, εγώ τι θέλω να καλύψω για τα επόμενα 10 χρόνια. Θέλω να καλύψω. Δημαρχείο χρειάζομαι, ενδεχόμενα ίσως. Χρειάζομαι να κάνω δύο κτίρια ΚΑΠΗ. Χρειάζομαι πολιτιστικό κέντρο. Αν δεν χρειάζομαι, δεν ψάχνω. Ναι. Αφού έχεις καταλήξει τι χρειάζεσαι, μετά βγαίνεις. Και λες τι υπάρχει στην αγορά. Έτσι γίνονται αυτά. Λύκειο πάντως χρειάζεστε. Λύκειο χρειαζόμαστε. Είμαστε στη διαδικασία κατασκευής, εκτός αν καταφέρουν να το χάσουν και αυτό. Δηλαδή, πρακτικά, επιβάλαμε εμείς. Προχωράει το δεύτερο λύκειο, δηλαδή. Ναι, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα τέφη δημοπράτησης. Επιβάλαμε λοιπόν να γίνει δεύτερο λύκειο στο οικόπεδο αυτό που ήταν ο καταβλισμός στην είσοδο της πόλης. Μάλιστα, οι άνθρωποι φεύγουν και υπάρχει και μια αρρωγή από το Δήμο για τον κόσμο εκεί. Επιβάλαμε να γίνει εκεί. Και αυτό για να σταματήσουμε να κοροϊδεύουμε τους μαθητές ότι θα γίνει σχολείο και τον προφήτη Λία ότι στο κτήμα Λαμπάκι που είναι στη γειτονιά εκεί θα γίνει σχολείο. Γιατί τους κοροϊδεύανε έτσι 15 χρόνια. Καταψήφισαν τότε την πρότασή μας παράξη του κ. Καρπέτα και παράξη του κ. Σαραούδα. Κατά. Παρότι ο κ. Σαραούδα σας είπε εδώ ότι είπαμε και εμείς στο τέλος ναι, στο Δημοτικό Συμβούλιο ο ίδιος έκανε την πρόταση να επιμείνουμε στο κτήμα Λαμπάκι, το οποίο δεν επρόκειτο να πάρθει. Και ψήφισε η παράταξη Καρπέτα την πρόταση του κ. Σαραούδα. Μαζί το ψήφισαν να μην γίνει σχολείο. Εμείς λοιπόν το λύσαμε το ζήτημα. Πήγαμε στο Υπουργείο στη συνέχεια με την Ένωση Γονέων. Είχαμε μια μαχητική Ένωση Γονέων που ήξερε πώς να διεκδικήσει. Προχώρησε. Σήμερα λοιπόν είμαστε τέφη δημοπράτησης. Τι ένσταση έχουμε? Εμείς ξεκινήσαμε τη διαδικασία μαζί με τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Νέα Φιλαδέλφια διεκδικούσε τρίτο γυμνάσιο, τρίτο λύκειο. Να. Στη Νέα Φιλαδέλφια εγκαταστάθηκε ο εργολάβος. Mm-hmm. Εκεί στον Έσπερο, στο Φουγάρο που λέμε, έχει μια μεγάλη. Εγκαταστάθηκε ήδη ο εργολάβος. Εμείς είμαστε στα τέφη δημοπράτησης. Καταλαβαίνετε. Ένα βήμα, δύο βήματα πίσω, περίπου. Ναι, αλλά τα χρονικά πόσο. Χρονικά είναι κανένα δύο χρόνια. Ναι, ναι, έτσι είναι. Ελπίζω να μην είναι τόσο. Όχι, ελπίζω η κατασκευή του σχολείου. Μέσω των κτηριακών υποδόμων να
Εντάξει, καλό είναι αυτό γιατί θα το εγκαινιάσετε εσείς. Αρχές καλοκαιριού. Καλό είναι και αυτό. Έβγαλε δήμαρχο. Αυτό είναι, αυτό σε επίπεδο έτσι. Δεν προλάβει να το εγκαινιάσει πάνω στα δημοτική αρχή σίγουρα. Ναι, σε επίπεδο συμβολισμού είναι καλό, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα ότι γενιές μαθητών ταλαιπωρούνται. Και υπάρχει και το θέμα με το λύκειο, το κοινό λύκειο. Με το διαδημοτικό ταλαιπωρούνται τα παιδιά. Ταλαιπωρείται το γυμνάσιο του λυκείου, στο υπάρχον λύκειο, γιατί και πάλι ξέρετε, αποσυμφορήσαμε λέμε, αλλά έχει 450 παιδιά έτσι, σε ένα σχολείο που έχει προδιαγραφεί και 250. Ακριβώς. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, μεν. Και που δεν υπάρχουν εργαστήρια, δεν υπάρχουν άλλες έντονες που θα έπρεπε να υπάρχουν κενές. Το πρακτικό ζήτημα. Έχουν καλυφθεί όλα. Είναι το τι βιώνει η κοινωνία. Ξέρετε, εδώ και δράτω με τις ευκαιρίες. Το ζήτημα δεν είναι τι τακτικά θα εξυπηρετήσει το δικό μου στόχο ή του κυρίου Καρπέτα ή του κάποιου συναδέλφου άλλου. Το σημαντικό είναι τι θα γίνει με την κοινωνία και τα προβλήματά της να λύνονται. Σωστά. Να δούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα ζητήματα του Δήμου. Δηλαδή, υπάρχει κάτι που τρέχει αυτό το διάστημα. Είμαστε σε φάση που. Θεωρητικά οι περισσότερες δημοτικές αρχές τώρα φορτσάρουν, γιατί ένα χρόνο έχουμε για τις εκλογές. Ο κ. Καρπέτας έχει φορτσάρει σε κάτι, κάνει για ένα έργο, ας πούμε, έρχεται κάτι στην πόλη. Μέχρι στιγμής φορτσάρει σε αγορές οικοπαίδων. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Κάνει αγορές, δηλαδή επενδύσεις. Βάζω σπιρουνιές εγώ τώρα. Να τα αφήσω να σχολιάσω αυτό. Εγώ βάζω σπιρουνιές. Εσείς θα μας πείτε αν επενδύσει ή όχι. Κάνει κινήσεις που μέχρι στιγμής υπονομεύουν το μέλλον του Δήμου, χωρίς σχεδιασμό. Αν πείτε στη Δημοτική Αρχή, κάνε μας ένα απολογισμό, είσαι 7 χρόνια στη διοίκηση, κάνε μας απολογισμό. Τι έργο έκανες? Δεν έχει να σας πει. Δεν υπάρχει ένα έργο που να σηματοδοτεί αυτή την διοίκηση. Μιλάνε για οικονομική εξυγίανση του Δήμου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απάτη από αυτό, έτσι. Βρήκανε, να σας πω αριθμούς, 13 εκατομμύρια δανεισμό, 13 εκατό επίσημα στοιχεία. Ναι, ναι. Φύγανε από αυτά τα 6,5. Δεν ήταν ποτέ στα κόκκινα η μεταμόρφωση έτσι κι αλλιώς. Εκείνο το διάστημα θεωρούταν ήταν ο 300ος δήμος δανεισμού. Ναι. Φύγανε τα 6,5, πληρώθηκαν όπως όλοι οι δήμοι πληρώσαν, έτσι. Mm-hmm. Τα άλλα 6,5, τα περίπου τραχοντρικά τα νούμερα αυτά, τα αναχρηματοδότησαν, δηλαδή με απλά λόγια τα πετάξαν στους επόμενους. Αντί να το 21 να κλείσουμε, τα πετάξαμε για το 32. Αυτό το διάστημα, αυτό το κάνει το Ηράκλειο, το έκανε η Φιλαδέλφια, οι δήμοι δηλαδή που είχαν οφειλές δάνεια κλπ. Όλοι το κάνανε. Αυτά που χρωστάγαμε σε ιδιώτες τα πληρώσανε με τα ανοίξη πρόγραμμα, τα πλήρωσε το κεντρικό κράτος και κρατάνε κάτι της, άρα δεν είναι τέχνη κανενός Δήμου αυτό το οποίο έγινε. Όμως η μεταμόρφωση είχε κάτι που δεν είχαν οι άλλοι Δήμοι. Η Σπράτη έχει εισπράξει ως σήμερα 21 εκατομμύρια αδικαιολόγητα τα δημοτικά τέλη, τα οποία τα διαθέτει για άλλα πράγματα. 21 εκατομμύρια. Δεν έχουν μειωθεί καθόλου τα δημοτικά τέλη. Φυσικά και όχι. Φυσικά. Καθόλου την 7 ετία. Καθόλου. Μα το ζήτημα, ξέρετε τι είναι. Τα δημοτικά τέλη είναι. Έσοδα, έξοδα, ίσως κελισμένα. Τα έξοδα είναι 4 εκατομμύρια, σας λέω χοντρικά, εδώ και κάποια χρόνια. Γιατί κόψανε μισθούς, φύγανε άνθρωποι κλπ. Τα ξέρετε. Είναι 4 εκατομμύρια. Εισπράττουν 7. Τα 7 μπαίνουν στο ταμείο και διακινούνται με τρόπους. Το ερώτημα δεν είναι. Πώς αλλάζουν οι κωδικοί. Ερώτημα. Πώς αλλάζουν οι κωδικοί. Και εγώ το κάνω το ερώτημα. Πώς αλλάζουν οι κωδικοί και πώς υπογράφουν κάποιοι για να αλλάζουν οι κωδικοί. Γιατί ειδικευμένο... μέχρι ένα ποσό, τώρα μας ακούει και ο κόσμος και φαίνεται περίεργο, μέχρι ένα ποσό δικαιολογείται να μεταφέρεις, όταν είναι για πληρωμές εργαζομένων, στο τέλος του χρόνου, αυτά προβλέπει ο νόμος, λέω έτσι. Αλλά 3 εκατομμύρια το χρόνο είναι πολλά. Στον ειδικευμένο λογαριασμό δεν μπορείς να βάλεις χέρι. Λοιπόν, όταν έχεις πράξει 21 παραπάνω, έπρεπε να έχεις ξοφλήσει τα 13% ασυζητητή και να έχεις το ταμείο σου 20 εκατομμύρια. Όχι 10 που έχει τώρα, γιατί ήταν 21. Δεν μπορεί να έχει. Κανονικά δεν μπορεί να έχει. Όταν είναι από ανταποδοτικά, θα πρέπει να βρει τρόπο να τα διαθέσει. Λέω, όταν έχει κάνει όμω. Όχι στα ανταποδοτικά, δεν διατίθονται στην καθαριότητα τα χρήματα αυτά. Πάνε αλλού. Όταν λοιπόν έχει κάνει σημαία το ότι εξυγείαν στο Δήμο οικονομικά, έπρεπε να τα έχει ξοφλήσει όλα, να μην χρωστάμε 0, να είναι οι οφειλές μας και να έχει 20 εκατομμύρια ταμείο. Είναι 21 αυτά, 2,5 πάρθηκαν από την ΕΙΔΑΠ, αναδρομικά δημοτικά τέλη που χρεώθηκαν. 23,5 και εμείς ξοφλήσαμε 6,5 και τα άλλα τα πετάξαμε στους επόμενους. Τα λεφτά που πήγαν αυτά. Και καθόμαστε και λέμε τέτοια. Λέει, έχουμε ταμείο 10. 10 έχει η Φιλαδέλφια. 15,5 ο Διόνυσος, διάβαζα προχτές. Ναι. Όλοι οι Δήμοι με αυτό το πλαίσιο έχουν δημιουργήσει ταμείο. Με αυτό το πλαίσιο το ασφικτικό που έχει επιβληθεί, έχει και μια θετική αυτή. Έχει δημιουργήσει. Έχουν βοηθήσει πολύ τα ληξιπρόθεσμα. Πώς λοιπόν, έχουν ξεχρεώσει χρέη τους τα οποία. Τα λεφτά πάνε στο ταμείο μετά. Άρα λοιπόν, ούτε αυτό ισχύει και είναι και μάλιστα με βάση τους αριθμούς, με βάση τα νούμερα. Είναι το μέγιστο παραμύθι. Δεν υπάρχει ένα έργο που να σηματοδοτήσει τη θητεία αυτής της δημοτικής αρχής. Ένα στο διαδημοτικό που γίνεται, ένα έργο που αφορά μεταμόρφωση λικόβρηση μαζί, είναι ένα έργο της περιφέρειας, άσχετο με τις ανάγκες της πόλης. Beach volley, δύο τέννις, ένα 5x5, πάμπολα μπετά.
δίπλα σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο με αποδυτήρια 8 ατόμων, σε ποδοσφαιρικό γήπεδο δίπλα, αποδυτήρια 8 ατόμων. Τα αποδυτήρια του ποδοσφαίρου είναι λιώμενα κακής της συφοράς. Και αυτό το έργο είναι τελειωμένο επί της ουσίας εδώ και 1,5 χρόνο και δεν το έχουν παραλάβει. Γιατί? Για να το παραλάβουν σε 6-8 μήνες και να κόβουν τις κορδέλες και να δείχνουν πόσο επιτυχημένοι είναι και τι επιτυχημένα κάνανε. Μιλάμε για ένα έργο που είναι σε ύψωμα. Από κάτω έχει το ρέμα Δαμάσκου και ο μελετητής ως διαμαγιάς ξέχασε ότι αυτό το έργο θέλει τυχείο. Και προβλέφθηκε ένα τυχείο το οποίο το πλήρωσε ο Δήμος, όχι η περιφέρεια, όχι το ΕΣΠΑ, δηλαδή το πρόγραμμα. Ξαφνικά καταλάβουν ότι θέλει τυχείο. Εντάξει, το μισό, το γήπεδο το παλιό έχει τυχείο. Δηλαδή αυτά είναι αστεία πράγματα. Και αυτά τα κάνει ο Δήμος Μεταμόρφωση. Λοιπόν, θα έρθει να εγκαινιάσει αυτό το έργο σε 6 μήνες, 8 μήνες, 10 μήνες. Δεν υπάρχει δηλαδή, πραγματικά ψάχνει να βρει. Δεν υπάρχει. Λες στη Νέα Φιλαδέλφια θα πάνε, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι στις εκλογές τι θα πούνε. Τρίτο γυμνάσιο, τρίτο λύκειο, να το εδώ πέρα προχωρήσαμε. Το Σπαθάρι πρώτο δημοτικό το ολοκληρώνουμε. Σχεδόν τελειώνει. Είναι σε διαδικασίες δηλαδή. Αυτοί. Έχουν οι άνθρωποι να πούνε 10 πράγματα. Τώρα είπατε Φιλαδέλφια, Χαλκιδόνα. Εκεί υπήρξε ένα θέμα με το νεκροταφείο. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα τον κύριο Βασιλόπουλο μας έλεγε για το τι αντιμετώπισε. Έχετε κι εσείς νεκροταφείο. Έχουμε κι εμείς νεκροταφείο. Και να σας πω ότι στο νεκροταφείο έχουμε και κηλικείο. Ναι. Είχαμε κηλικείο. Και εκεί ένα... με το κηλικείο ήταν το θέμα. Ναι. Έτσι. Έχουμε ένα κηλικείο το οποίο είναι κλειστό τώρα 3 χρόνια και. Με αποτέλεσμα... Άρα δεν έχετε κηλικείο. Ναι, έχουμε θεωρητικό κηλικείο. Με αποτέλεσμα αυτό το κηλικείο να θέλει 15-20 χιλιάρικα για επισκευές, τις οποίες ο Δήμος δεν τις διαθέτει. Και κάτι ψηλά για νομοποίηση. Δεν θέλει έσοδα. Ήταν μισθωμένο και. Ναι, ήταν μισθωμένο, το άφησε τέλος πάντων. Γιατί είναι μεγάλο έσοδο το κηλικείο συνήθως. Ναι, ναι. Σε όσους Δήμους έχουν επιτραπεί. Αυτή είναι αλήθεια. Ο Δήμος μας είχε πέρυσι 580 κηδείες. Αυτά λοιπόν τα μνημόσυνα, αυτές οι καφέδες. Πώς εξυπηρετούνται οι άνθρωποι? Τυχαίνει και κοντά έχει και ένα μαγαζί, η πληρωνότης πάει και κοντά στο μαγαζί. Α. Όπου ήταν βέβαια μάνα εξ ουρανού, καλά να είναι οι άνθρωποι να παίρνουν δουλειά, να κάνουν. Έτσι, εγώ είμαι πάντα με τον επαγγελματία, επαγγελματίας και ο ίδιος. Αλλά ως δημοτικός σύμβουλος είμαι με τα συμφέροντα του Δήμου. Εμείς θα το είχαμε φτιάξει προχτές το κηλικείο, όχι χτες, προχτές. Είναι αδιανόητο γιατί δεν μπορεί αυτός ο Δήμος να τελειώσει την υπόθεση του κηλικείου και να χάνουμε τόσα χρήματα. Ναι. Είναι ένα θέμα σοβαρό. Έκανε διαγωνισμό δηλαδή. Έκανε ένα διαγωνισμό και στο διαγωνισμό ήρθε και χτύπησε αυτός που είχε το κηλικείο στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτός που ρίξε το 1,5 το 1% στη Φιλαδέλφια. Που δημιούργησε το θέμα. Στη Φιλαδέλφια, ναι, ήρθε και χτύπησε στη Μεταμόρφωση. Και βέβαια μετά, 20 μέρες μετά, είπε ότι δεν με ενδιαφέρει, δώστε μου πίσω την εγγυητική επιστολή. Ναι. Έφυγε. Δηλαδή. Και δεν ξανάγινε ο διαγωνισμός. Όχι. Έχασε 4 χιλιάρικα. Μάλιστα. Αλλά το κηλικείο παρέμεινε κλειστό και συνέχισε να γίνεται η δουλειά έξω. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Καταλαβαίνετε δηλαδή ποια πράγματα μιλάμε. Να σας πω ένα ενδιαφέρον άλλο. Με έχετε ακούσει να λέω, λίγο σύντομα. Ναι. Να λέω ότι το γήπεδο 5x5 που πλήρωσε ο κύριος Καρπέτας 210.000 ευρώ στην Ποφίλια. Και έλεγε ο κύριος Καρπέτας, αυτά είναι δικά σας νούμερα και που τα ανακαλύψατε ότι κάνουν 50 στην αγορά. Αυτό κάνει 50 στην αγορά. Mm-hmm. Προχτές λοιπόν η Φιλαδέλφια δημοπράτησε 3. 2 καινούρια και ένα ανακατασκευή. 3 γήπεδα. 3. Mm-hmm. 125.000 ευρώ. Και τα 3. Μεταμόρφωση 1. 210. Θα ήταν. Είναι μεγάλη είναι μεγάλη αυτό. Θα σας στείλω φωτογραφία να το δείτε. Πρέπει να το δω, να κάνουμε τη σύγκριση γιατί τα νούμερα πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Κύριε Καραβάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια. Εμείς δεν κλείνουμε εδώ. Κανονικά θα τελειώνουν οι δημοτικές διαπλοκές, αλλά δεν κλείνουμε. Θα έχουμε μια ώρα ακόμα. Πάρουμε τη μία ώρα του Βασίλη του Νομικού. Οπότε έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε αφήσει και πάρα πολλά. Έχουμε 2-3 θέματα καυτά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.